φύγω από μία για παγωτό. Όχι, δεν θα πάμε πουθενά. Θα πάμε όπου θέλουμε εμείς σήμερα. Ορίστε μας. Τάραξες όλο τον κόσμο χθες. Ζήτησε συγγνώμη από τη μάνα και τον πατέρα σου. Ζήτησε. Και είπε ότι δεν θα το ξανακάνει. Τιμωρία όμως δεν πήκε. Κακός βέβαια. Έγινε σου και θα τη βάλω εγώ τιμωρία σήμερα. Γιατί Θεία Μαθαίο. Γιατί Θεία Μαθαίο, ε. Σου κακοφάνηκε γιατί σε μαλώνω για πρώτη φορά. Λοιπόν σήμερα θα δεις τη γλύκα. Παγωτό δεν έχει. Ζήτησε συγγνώμη από τη Θεία Ευρυδίκη που την τάραξες. Δεν το ήθελε το γλυκό μου. Μια πλάκα πήγε να κάνει. Δεν πειράζει. Πειράζει. Ζήτησε τώρα συγγνώμη από τη Θεία. Συγγνώμη, Θεία Ευρυδίκη. Δεν πειράζει, μωρό μου. Πέρασε. Εγώ σε λατρεύω. Δεν το ξέρεις. Ναι. Έλα, μπορείς να μιλήσεις. Σχεδόν, ναι. Λοιπόν, θα στα πω γρήγορα γιατί ο Διαμαντής είναι στο μπάνιο. Πάρε τηλέφωνο τον αδελφό σου να δεις αν είναι καλά. Δηλαδή, μέχρι χθες ήταν, σήμερα δεν ξέρω. Ο Σύφης έχει όπλο και ανακάλυψε τη Μελίνα στο Λονδίνο. Μέχρι χθες μένανε μαζί με τον Αχιλλέα. Μπορεί όμως να το έχει ανακαλύψει σήμερα. Σε παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο γιατί είμαι εγκλωβισμένη. Ναι. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Έγινε κάτι, Ματσέο. Ναι, κάτι με τη δουλειά. Πάμε πιο πέρα να σου πω. Βλέπετε, δεν γίνεται να μιλάμε για δουλειά όταν είναι το παιδί μπροστά, ε. Ντράπηκα το ξένο σπίτι. Με τις σκότες ξαπλώσαμε. Εντάξει, ράβη μου, σιγά. Πού είναι το πρόβλημα. Για να δω. Αχ, άσμε ρε Νεκτάριε. Όλα εκεί έχεις το μυαλό σου πια. Είμαι και κουρασμένη και συγχυσμένη από χτες με τη Μαρίνα. Θα σου πω. Έχω κι εγώ ανάγκες, ξέρεις. Πώς το λες έτσι, ρε παιδί μου. Ούτε πληρωμένη να ήμουν. Εντάξει, έλα. Τι έλα ρε Δημήτρα, για ποιο πράγμα. Δεν θες να κάνουμε έρωτα. Και μετά λύσεις τον τρόπο το δικό μου κοινικό. Με ρωτήσεις αν μπορώ να κάνω έρωτα με αυτό το στυλάκι που έχεις. Λοιπόν, ούτε θέλω, ούτε μπορώ. Ξενέρωσα. Καληνύχτα. Έλα. Δημήτρα, κόφτω. Και κοίτα από αύριο. Θα πας να σε κοιτάξει κανένας γιατρός και να σου δώσει φάρμακα για τις ορμόνες. Γιατί δεν μας λείπω καθόλου καλά μας τους δύο. Το βιολί του εκείνος. Το μυαλό του όλο στο να κάνουμε έρωτα. Δεν εννοεί να καταλάβει ότι λόγω εγκυμοσύνης οι ορμόνες μου είναι διαταραγμένες. Άντρες, παιδί μου, τι περιμένεις. Μαμά, να λώσω τις κούκλες μου εδώ. Στο ποτήρι που πίνω νερό. Πας καλά, Μαρίνα. Όχι, βέβαια. Έλα, σε παρακαλώ, γιατί το παράκανες. Άσε το παιδάκι να παίξει. Έλα, αγάπη μου, παίξε εσύ. Έρχεται ένα κοριτσάκι. Γεια σου. Εμένα με λένε Μαρίνα. Εσένα? Στεφανία. Θες να κάτσουμε σε αυτό το τραπέζι και να παίξουμε τις μεγάλες? Πήγαινε, αγάπη μου, και θα σας φέρω και παγωτά. Αν το επιτρέπει η μαμά της, φυσικά. Ελεύθερα. Το μυαλό μας έχει πάρει. Καθίστε, κορίτσια. Γεια σας. Εκεί μου θα την πω η Ιουλιέτα και τον άντρα της Ρωμαίο. Εγώ θα την πω η Χιονάτη και τον άντρα της. Τι λες, δεν έχει άντρα η Χιονάτη. Καλά.
τη μαμά της θα την πω Δήμητρα και το μαμά της θα τον πω Νεκτάριο Ματθαίου. Όπως τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Εσύ? Κάτσε να σκεφτώ. Δεν βρίσκω. Γιατί δεν βάζεις κι εσύ το όνομα του μπαμπά σου και της μαμάς σου? Εντάξει, τη μαμά της θα τη λένε Αγγελική και τον παπά της Σύφη Ανακάκη. Το ξέρω τον μπαμπά σου, σπίτι του μένουμε. Ελάτε, περάσατε καλά? Ναι, μόνος είσαι, η Αναστασία? Λείπει. Γνώρισα την κόρη σου, γίναμε φίλες, βαφτίσαμε τις κούκλες μας. Τι λέει? Χαζομάρες. Ένα κοριτσάκι στο καφενείο της είπε ότι ο μπαμπάς της λέγεται Σύφης Γιαννακάκης. Και η Μαρίνα το πίστεψε. Γιατί δεν μένει μαζί σου η κόρη σου? Κοριτσάκι μου, δεν έχω παιδί. Μαρίνα, ας ήσυχο τον άνθρωπο. Έλα. Έλα, θείε. Τι κάνεις τώρα, μου κάνεις παρατήρηση επειδή μιλούσα στο τηλέφωνο για δουλειές? Τι πάει να πει με παίρνει τηλέφωνο η Αναστασία και... Τι? Τι? Πυροβόλησαν τον Ματθαίο. Αυτό το ταξίδι στην Κρήτη ήταν επεισοδιακό. Πρώτα χάσαμε το κοριτσάκι μας στη Μαρίνα και τώρα κάποιος πυροβόλησε τον Ματθαίο. Από ό,τι φαίνεται δεν μας σηκώνει το κλίμα εδώ. Ευτυχώς που και στη μία και στην άλλη περίπτωση αποφύγαμε τα χειρότερα. Ο τραυματισμός του Ματθαίου είναι ελαφρύς. Εγώ ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω ποιος και για ποιο λόγο το έκανε. Ο Ματθαίος δεν έχει εχθρούς. Ή μάλλον έχει την Αναστασία. Μη μου πείτε τώρα ότι δεν πήγε εκεί το μυαλό σας. Ο Αχιλλέας το έμαθε? Από μένα όχι. Αλλά πρέπει να το μάθει, αδελφός του είναι. Εντάξει, ο Ματθαίος. Ξάπλωσε και ξεκουράζεται. Του ετοιμάζει η Δάφνη μια σουπίτσα να φάει μόλις σηκωθεί. Εσείς καθίστε, εγώ πρέπει να πάω μέχρι το αστυνομικό τμήμα να δω τι έγινε με τις καταθέσεις. Το θέμα είναι τι είπε ο ίδιος ο Ματθαίος. Η δικιά του κατάθεση είναι αυτή που θα μετρήσει περισσότερο. Ο ίδιος είπε στην αστυνομία ότι δεν υποψιάζεται κανένα. Συγγνώμη, η Αναστασία είναι ανιψιά σας, βέβαια. Όμως η ιστορία με τον Ματθαίο είναι γνωστή. Δεν αναφέρθηκε πουθενά αυτό το ενδεχόμενο? Με τον Ματθαίο που μίλησα, μου είπε ότι ακόμα κι αν κάποιος είναι φαρτός από την Αναστασία, αυτό σε συγχωρεί. Αυτά είναι προσωπικά του, σας μην ανακατεχόμαστε. Σας παρακαλώ, δεν θέλω να πάρει έκπτωση αυτή η υπόθεση. Εγώ πρέπει να πάω, με συγχωρείτε, έτσι.